μια παρέμβαση που αναπτύχθηκε όλους τους προηγούμενους μήνες πάνω στη συζήτηση για την κρίση που προέκυψε πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Άρα ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να απαντήσουν μια σειρά ερωτήματα που τέθηκαν από χιλιάδες νέους που ήρθε σε επαφή ΚΝΕ το προηγούμενο διάστημα. Και πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο σύντροφος ο Γιώργος, να δούμε το εξής, το κατά πόσο μπροστά σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο βλέπουμε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλοι μας, δηλαδή σε έναν κόσμο που σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες, ισχυρότερες ή πιο αδύναμες με τα δικά τους κριτήρια, ανεπτυγμένες ή μη ανεπτυγμένες, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να πεθαίνουν στον 21ο αιώνα, να παίρνουν μέτρα για την πανδημία με συγκεκριμένα κριτήρια, να τσακίζει φτώχεια και ανεργία ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες, αν υπάρχει κάποια εναλλακτική διέξοδος, που αν θέλετε αυτό είναι και το κύριο διακύβευμα στο σήμερα. Ας δούμε πρώτα άρα ποια διέξοδο προτείνει σχεδόν σύσσωμος ο καπιταλιστικός κόσμος, δηλαδή τι μας λένε να περιμένουμε και για ποιον λόγο να κάνουμε θυσίες στο σήμερα. Θέλετε το κύριο πακέτο που κερδίζει έδαφος σαν διέξοδος ιδιαίτερα στην νεολαία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς είναι το λεγόμενο πράσινο New Deal ή αν το πούμε πιο λαϊκά ένα πακέτο νέων μέτρων επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς της παραγωγής όπως είναι οι τομείς της πράσινης ενέργειας, των εναλλακτικών καυσίμων, τομείς νέων τεχνολογιών όπως όλοι οι κλάδοι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η φαρμακοβιομηχανία, το ψηφιακό εμπόριο και, άλλοι τέτοιοι κλάδοι. Τομείς δηλαδή που μας προτείνουν να κάνουμε θυσίες προκειμένου να βγουν στο προσκήνιο, που τι σημαίνει πρακτικά αυτό το πράγμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια σειρά κεφάλαια δισεκατομμύρια τέλος πάντων που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν κερδοφόρα διέξοδο όπως είπε και ο Γιώργος πριν, να επενδυθούν σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, σε αντίστοιχα επαγγέλματα και προκειμένου να ξεπεραστεί η διεθνής καπιταλιστική κρίση. Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να θίξουμε σε αυτό την αντιπαράθεση μάλλον με αυτήν την εναλλακτική, είναι το κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη θα έχει φιλολαϊκό πρόσημο. Δηλαδή θα επωφεληθούμε κι εμείς από αυτήν την ανάπτυξη. Κάποια από αυτά τα ζητήματα που πρέπει να μας απασχολούν στο σήμερα είναι ότι μια σειρά τέτοιοι τομείς χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο συνήθως από το ίδιο το κράτος. Τέτοια παραδείγματα στην Ελλάδα είναι η πράσινη ανάπτυξη, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και το καθεξής. Οι νέοι κόμβοι της Microsoft που είδαμε πρόσφατα και ούτω καθεξής. Άρα χρηματοδοτούνται τελικά από δικά μας χρήματα. Χρήματα του λαού και δεύτερον ότι θα πατήσει πάνω στην δεδομένη κατάσταση που υπάρχει τώρα. Γιατί καμιά φορά σκεφτόμαστε και εμείς στο μέλλον μας σαν νέοι εργαζόμενοι και λέμε ότι θα περάσουν αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα μια σειρά συνάδελφοι που ήδη εργάζονται. Ότι μπροστά σε ένα κύμα νέων επενδύσεων στην Ελλάδα θα έρθει και ένα κύμα νέων κατακτήσεων ή τέλος πάντων μια αύξηση στο κάτω-κάτω του μισθού. Ωστόσο, ακριβώς αυτές είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν νέες επενδύσεις, δηλαδή φθηνοί εργαζόμενοι και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, όλο το πακέτο του πράσινου New Deal δεν θα πατήσει σε μια κοινωνική ευημερία, αλλά αντίθετα πάνω στην υπάρχουσα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όδος στα εργασιακά δικαιώματα και μια σειρά άλλες πλευρές. Αλλά και ως προς την πλευρά το πώς εμείς θα αποφεληθούμε. Δηλαδή, παίρνετε σαν δεδομένο ότι δεν θα δίνονται δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μηχανάκια ή δωρεάν, να το πούμε έτσι, μετατροπή των κατοικιών σε πράσινες κατοικίες ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια, αλλά θα φύγουν πάλι από την τσέπη του Έλληνα εργαζόμενου. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πακέτο δεν έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος.
ή αν θέλετε με ένα αντικειμενικό πρόβλημα που υφίσταται τώρα, την κλιματική αλλαγή και οποιαδήποτε μέτρα χρειάζονται να πάρθουν προκειμένου ο άνθρωπος να ζει αξιοπρεπώς και με μια σειρά παραμέτρους όπως οι ελεύθεροι χώροι μέσα στις πόλεις και ούτω καθεξής. Γιατί δεν γίνεται για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί ήδη έχουμε δείγματα γραφής, χωρίς να το πιάσουμε δηλαδή θεωρητικά το θέμα, ότι μπροστά σε αυτές τις επενδύσεις της πράσινης ανάπτυξης πάρθηκαν μια σειρά μέτρα ακριβώς για να υλοποιηθούν. Τέτοια μέτρα ήταν το ξεπούλημα των Αιγιαλών από μια σειρά νομοσχέδια τόσο του ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών όσο και της Νέας Δημοκρατίας τώρα προκειμένου να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά. Είναι από χαρακτηρισμός προστατευόμενων δασικών περιοχών και κρατικών δασικών εκτάσεων. Είναι τα ζητήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι λαοί της περιοχής, των αγράφων, στις Ταγιάτες στο Πτήλιο, το κλείσιμο των λιγοπαραγωγικών μονάδων στη ΔΕΗ, που βέβαια συνοδεύεται από μελέτες για εξόρυξη υδρογονανθρακών στο Ιόνιο, που σύμφωνα με αυτές τις έρευνες τις δικές τους, ένα περιβαλλοντικό ατύχημα θα είχε τρομερές επιπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Τρίτο ζήτημα είναι ότι μια σειρά καινοτομίες που αντικειμενικά μπορούν να βοηθήσουν στο να ζουν οι λαοί του κόσμου καλύτερα, και αναφέρομαι κυρίως στα νέα δεδομένα που έφερε στο προσκήνιο η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως ομολογούν και οι ίδιοι, θα φέρει ένα νέο κύμα ανεργίας διεθνώς. Γιατί μια σειρά εξειδικευμένες εργασίες θα αντικατασταθούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, των επεξεργασιών big data, του machine learning και ούτω καθεξής. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και την ίδια την αστική τάξη. Υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια χαμένες θέσεις εργασίας διεθνώς και την απασχολεί προκειμένου να διαχειριστεί την ανεργία, προκειμένου να μην υπάρχουν αντιδράσεις ή όπως λένε οι ίδιοι το να κρατηθεί η κοινωνική συνοχή σε επιθυμητά επίπεδα. Κατά τη γνώμη μας όμως δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για το ποια είναι εναλλακτική, πρέπει να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για το πώς μια σειρά κατακτής της ανθρωπότητας στο επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Με αυτή την έννοια κάποια παραδείγματα, να σας δείξω αν θέλετε, δεν ξέρω, φαίνεται η φωτογραφία. Ναι, μια χαρά φαίνεται. Ωραία. Κάποια παραδείγματα λοιπόν είναι το πώς σε ποια κατεύθυνση, πέρα προφανώς των λογικών κατευθύνσεων της παραγωγής, αξιοποιούνται μια σειρά τέτοιες καινοτομίες. Πρώτο παράδειγμα που αν θέλετε είναι και ενδεικτικό, είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο ή αν θέλετε όπως το λένε αυτοί productivity scoring, δηλαδή το σκορ που έχει κάνει κάθε εργαζόμενο στην παραγωγικότητά του για τον έλεγχο κυρίως σε βιομηχανίες και χειρονακτικές εργασίες της παραγωγικότητας του κάθε εργαζομένου, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται προκειμένου να βγάζει συγκεκριμένα επίπεδα παραγωγής, παρατηρώντας δηλαδή τις κινήσεις του κάθε εργαζόμενου και βαθμολογώντας τον κάθε εργαζόμενο ανάλογα με το σε πόσο λιγότερο χρόνο κάνει την κάθε κίνηση ξεχωριστά. Εδώ βλέπετε, αν βλέπετε, νομίζω φαίνεται για παράδειγμα, η ταυτοποίηση διαφορετικών σημείων του σώματος από διάφορα προγράμματα και η σταδιοποίηση εργασίας συναρμολόγησης με αντίστοιχο κύκλο παραγωγής σε δευτερόλεπτα. Που αυτό σημαίνει ότι μια σειρά εργαζόμενοι ανά τον κόσμο θα ελέγχονται άμεσα για την παραγωγικότητά τους, ότι μια σειρά νέες απολύσεις θα έχουν αυτό το, πώς να το πούμε, αυτό το άλοθη, ότι αντί να αξιοποιηθεί για μια σειρά άλλα πράγματα αύξηση της παραγωγικότητας, αξιοποιείται για την ένταση της εκμετάλλευσης και του ξεζουμίσματος των εργαζομένων. Άλλο παράδειγμα είναι το πώς, αν θέλετε και με την πρόσφατη πείρα
των πλημμυρών της Καρδίτσας και τα προηγούμενα χρόνια των καταστροφικών πλημμυρών στην Ελλάδα, αξιοποιούνται για τις κοινωνικές ανάγκες τα για τα εξεργασία μέσω Big Data. Το πιο προοδευτικό, ας πούμε, που έχει γίνει αυτή τη στιγμή μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα τεχνολογιών, που θα μπορούσαν πέρα από την έγκαιρη ενημέρωση του κόσμου σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα, να προστατεύσουν ουσιαστικά τον λαό από πλημμυρικά φαινόμενα, είναι το παράδειγμα της Αμερικής που εφάρμοσε την επεξεργασία μαζικών δεδομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, το 2018, σε τυφώνα, προκειμένου να πετύχει την παρακολούθηση της εξέλιξης της πλημμύρας μέσα από αναρτήσεις των χρηστών του Twitter, δηλαδή φωτογραφιών που ανέβαζαν, σε ποιον χρόνο τις ανέβαζαν, σε ποια τοποθεσία βρίσκονταν όταν τις ανέβαζαν, προκειμένου να πετύχει την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού από πλημμυρικά φαινόμενα στη γειτονιά, την περιοχή του κτλ. Ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μια σειρά τέτοιες τεχνολογίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση οποιασδήποτε, οποιοδήποτε προβλήματος σε αντιπλημμυρικά έργα υφιστάμενα, να υπάρχει live ενημέρωση του κοινού και ούτω καθεξής. Δεν ακούγεται. Δεν ξαναλάβαμε αυτή. Γι' αυτό. Ναι, ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Ναι, κάποιος είχε στο μικρόφωνο μας. Ναι, πάλι μπορεί κάποιος να πάρει αυτό που μιλάει. Ναι, ακούγομαι τώρα. Ναι. Ωραία. Άλλο τέτοιο παράδειγμα για το πώς αξιοποιείται και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μια σειρά τεχνολογίες με βάση το κέρδος, είναι αυτό το βίντεο το οποίο βλέπετε, που πρόκειται περί προσομοίωσης απόλυσης ενός εργαζόμενου από στελέχη. Δηλαδή, δημιουργήσαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης και virtual reality ένα περιβάλλον όπου το στέλεχος μιας πολυεθνικής εταιρείας θα μπορεί να εξασκείται ψυχολογικά για το πώς να κάνει μια σωστή απόλυση προκειμένου να μην πληγώσει τον εργαζόμενο ή προκειμένου να μην του έρθει πολύ βαρύ ψυχολογικά του ίδιου του στελέχους. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια σειρά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, προκειμένου να ζήσει ο λαός μας καλύτερος, όχι μόνο αξιοποιούνται με το λάθος κριτήριο, δηλαδή την παραγωγή μέγιστων κερδών για τους καπιταλιστές, αλλά αξιοποιούνται και σε λανθασμένη κατεύθυνση πολλές φορές, άσχετη κατεύθυνση με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών που όλο και μεγαλώνουν. Ποια είναι λοιπόν η δικιά μας εναλλακτική πρόταση μέσα σε αυτά τα οποία γίνονται. Δεν ξέρω αν φαίνεται η οθόνη μου, μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος. Δεν φαίνεται. Αν κάνεις screen sharing δεν φαίνεται, όχι. Ναι. Ωραία, τώρα. Φάνηκε, ναι. Ωραία. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες διαφάνειες που σιγά είναι λίγες από αυτές που θα βρείτε στην έκδοση, που με βάση αυτήν θέλουμε να κάνουμε και τη σημερινή συζήτηση, που θα παρουσιάσουμε. Στην ουσία, η δικιά μας εναλλακτική πρόταση βασίζεται πάνω στο τι έχουμε να λύσουμε σήμερα, ποιο πρόβλημα, που ανέφερε αρκετά πράγματα ο σύντροφος πριν, που σαν κύριο πρόβλημα το οποίο ξεχωρίζουμε είναι το πώς θα λυθεί το ζήτημα του ότι όλη η κοινωνία εργάζεται για να παραχθεί το κάθε τι
γύρω μας. Και το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας ανήκει σε έναν μεγαλομέτοχο ή σε μια ομάδα μεγαλομετόχων. Με λίγα λόγια, έχει τη στάμπα μιας εταιρείας, η οποία αυτή αποφασίζει τι θα το κάνει κτλ. Για να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, αρκεί να σκεφτούμε τι τους δίνει αυτή τη δύναμη. Δηλαδή, τι δίνει δύναμη σε μια εταιρεία σήμερα να μεταφέρει τα εργοστάσια της σε άλλη χώρα, να αφήσει άνεργους ανθρώπους, να κλείσει τελείως τα εργοστάσια της και να επενδύσει σε κάποιον άλλον κλάδο, να αποφασίσει αν θα παραχθεί κάτι, πού θα παραχθεί αυτό, πώς θα παραχθεί, σε τι τιμή θα απολυθεί, τι μισθό θα παίρνουν εργαζόμενοι σε αυτόν τον κλάδο στο εργοστάσιο. Αυτό που της δίνει δύναμη σήμερα να αποφασίζει για όλα αυτά είναι ακριβώς το ότι είναι στην ιδιοκτησία της όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να παραχθεί το τελικό προϊόν που εμείς έχουμε ανάγκη σήμερα. Είναι στην ιδιοκτησία της δηλαδή τα μέσα παραγωγής, οι μηχανές, πολλές φορές οι δρόμοι μεταφοράς, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτού, οι πρώτες ύλες πολλές φορές άμα μιλάμε για καθετοποιημένη παραγωγή και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο άρα προτείνουμε εμείς στον πυρήνα του έχει το εξής η νέα κοινωνία του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Στον πυρήνα του έχει την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, δηλαδή τη μετατροπή της ιδιοκτησίας όλων των, πώς να το πούμε, των εργοστασίων, των ρηκτών πλούτου, των λιμανιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, από ατομική, εταιρική, όπως θέλετε πείτε το, σε κοινωνική, δηλαδή σε αυτούς που τα εργάζονται και εργάζονται μέσα σε όλους αυτούς τους τόπους δουλειάς. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι η βάση προκειμένου να ανατραπεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, αλλά και να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς χρήσης. Με λίγα λόγια, να μπει τέλος στον παραλογισμό που λέει ότι ενώ μια σειρά ανάγκες μας σήμερα μένουν ακάλυπτες, και αυτό το βλέπουμε όλοι μας ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, μια σειρά εργαζόμενοι δεν εργάζονται, μένουν άνεργοι, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν στην κοινωνία. Μια σειρά δυνατότητες της χώρας δεν αξιοποιούνται γιατί δεν συμφέρει να αξιοποιηθούν. Μια σειρά νεκροί του λαού μας θα μπορούσαν να αποφευθούν και αυτό δεν έγινε. Γιατί παραλογισμός, γιατί δεν γίνεται συνεχώς να διευρύνονται οι κοινωνικές μας ανάγκες μέσω της αύξησης της επιστήμης, της τεχνολογίας, των νέων πραγμάτων που μπορεί να παράξει ο άνθρωπος και συνεχώς να επιμένουν τα ίδια φαινόμενα της φτώχειας, της ανεργίας, των μικρών μισθών, των ανέργων νέων επιστημόνων, της μετανάστευσης και ούτω καθεξής. Το μέσο για να το πετύχουμε αυτό, γιατί θα πει κάποιος, δηλαδή στο σοσιαλισμό δεν θα υπάρχουν έκτακτα φαινόμενα ή πράγματα, πώς το λένε, από φυσικά φαινόμενα, μέχρι μια πανδημία, για παράδειγμα, που θα δημιουργούσε μια κρίση. Η απάντηση είναι πως όχι. Θα υπάρχουν τέτοια φαινόμενα φυσικά, αλλά θα μπορούν να αντιμετωπιστούν τη σοσιαλιστική εξουσία και τη σοσιαλιστική οικονομία έγκαιρα και αποτελεσματικά. Γιατί δεν θα υπάρχει στη μέση το κριτήριο του μέγιστου ποσοστού κέρδους, που αυτό αυτόματα απελευθερώνει μια σειρά παραγωγικές δυνατότητες. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, σήμερα μια σειρά εργοστάσια όπως τη Siemens που βλέπετε εδώ ή που ανέφερε πριν και ο σύντροφος ο Γιώργος, να μπορούν να έχουν τέτοια δυνατότητα μετατροπής της παραγωγής τους και να μιλάμε για μάσκες αλεξίπτωτα στα σχολεία της Ελλάδας ή για το να συζητάμε για το αν θα παραχθούν και πού πράγματα και υλικά υγειονομικά τα οποία έχουμε ανάγκη σήμερα για να μην θρυνούμε θύματα. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες κατασκευαστικά στην Ελλάδα και ως προς τις πρώτες ύλες και ως προς το επιστημονικό δυναμικό των μηχανικών κτλ. Και να λέμε για το κατά πόσο ένα παιδί στη Σάμο ήταν κοντά σε έναν τοίχο, ήταν μακριά από έναν τοίχο. Ή το 50% των κτηρίων της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη, το 70% των κτηρίων της Θεσσαλονίκης, να είναι χτισμένα πριν το 1986, δηλαδή την περίοδο που αποφασίστηκε ότι, ξέρετε παιδιά, τα κτίρια από εδώ και πέρα θα πρέπει να αντέχουν σε ένα σεισμό. Με λίγα λόγια, σε έναν ισχυρό σεισμό, το 70% της Θεσσαλονίκης θα καταρρεύσει.
τέτοια παραδείγματα έχουμε πάμπολα για να συζητήσουμε. Θα αναφερθώ λίγο και συγγνώμη αν πλατιάσω. Θα αναφερθούμε λίγο σε παραδείγματα τέτοια της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν η πρώτη προσπάθεια οικοδόμησης μιας τέτοιας κοινωνίας ιστορικά, ολοκληρωμένη, που μόλις τις αδυναμίες ανέδειξε τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος αν απελευθερωθεί από τα δεσμά του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και στη συνέχεια θα πούμε τα σημερινά μας κριτήρια, δηλαδή τι προτείνουμε εμείς για την Ελλάδα του 21ου αιώνα και πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποια πράγματα. Τέτοιο παράδειγμα είναι το πώς λειτουργήσε ο κεντρικός σχεδιασμός στη Σοβιετική Ρωσία τότε, στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά εδώ ο χάρτης, για παράδειγμα, που δείχνει το πώς αυτή την έκτακτη κατάσταση, δηλαδή της αναμονής επίθεσης από την ναζιστική Γερμανία, μεταφέρθηκαν 1523 βιομηχανικές μονάδες, αποσυναρμολογήθηκαν δηλαδή και επανασυναρμολογήθηκαν στα ενδότερα της Σοβιετικής Ένωσης, προκειμένου να προστατευτούν από την ναζιστική επίθεση και να συνεχίζουν να παράγουν απαραίτητο πολεμικό υλικό και άλλα προϊόντα για την επιτυχή έκβαση του πολέμου. Άλλο παράδειγμα είναι η αντιμετώπιση του μεγάλου σεισμού στην Τασκένδη το 1966, όπου η πόλη καταστράφηκε μετά από ένα σεισμό 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πάνω από 78.000 σπίτια κατέρευσαν και πάνω από 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Η πόλη μέσα σε 3 χρόνια μετατράπηκε σε αυτό που βλέπετε εδώ, δηλαδή μια πρότυπη πόλη που πλέον θεωρείται πρωτεύουσα της, της ευρύτερης περιοχής. Μέσα σε 3 χρόνια με συγκεκριμένο σχέδιο, όπου κάθε λαϊκή δημοκρατία και κάθε πώς να το πούμε, εθνότητα ανέλαβε ξεχωριστή γειτονιά, να το πούμε έτσι, της πόλης για την ανοικοδόμησή της. Χτίστηκαν 100.000 σπίτια, φαρδείς δρόμοι, πάρκα, πλατείες και ούτω καθεξής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν δεχόμαστε ότι μέσα σε 8 μήνες δεν μπορούν να λειτουργήσουν 15 μελή τμήματα στους μαθητές, ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν ασθενείς με COVID-19 στα νοσοκομεία γιατί είναι πλήρης. Σημαίνει ότι δεν γίνεται να μην αξιοποιούνται οι δυνατότητες 50 χρόνια μετά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν μια σειρά έκτακτες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι όμως τώρα τι θα μπορούσε να γίνει στο σήμερα. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το οποίο θα μπορούσε να γίνει και έχει μια πραγματική ουσία να συζητήσουμε σήμερα είναι το κατά πόσο αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες και απελευθερώνονται αυτές, όπως και ο ίδιος ο άνθρωπος, από τα όρια που θέτει αυτό το σύστημα παραγωγής. Για παράδειγμα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για αύξηση της παραγωγικότητας σε μια σειρά κλάδους της Ελλάδας. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, που δεν υπάρχει καν σαν κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, στην πρόβλεψη εργατικών ατυχημάτων, δηλαδή στην αναγνώριση κινδύνων μέσα σε μια διαδικασία παραγωγής σε κάποιον χώρο δουλειάς. Η επεξεργασία big data, μεγάλου όγκου δεδομένων δηλαδή, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την καταγραφή ελλείψεων αναγκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, αλλά και για την έγκαιρη ενημέρωση για οποιαδήποτε τέτοια έκτακτη κατάσταση, δηλαδή πλημμύρες, σεισμούς κτλ. Και για μια σειρά άλλες προφανώς παραγωγικές διαδικασίες, όπως αντίστοιχα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το Internet of Things στο συγχρονισμό, στον έλεγχο της παραγωγής από τους ίδιους εργαζόμενους, στη μεταφορά της εικόνας της παραγωγής στα ίδια τα κέντρα της εξουσίας, της εργατικής εξουσίας, προκειμένου να διαχειρίζει την παραγωγή ακόμα πιο αποτελεσματικά για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Αν θέλετε, ένα πράγμα που μας ρωτάνε πολλοί νέοι σήμερα, και υπάρχουν μια σειρά απόψεις γύρω από αυτό, είναι το πώς αξιοποιείται και γιατί διαφωνούμε τέλος πάντων
με την τηλεργασία που έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα με αφορμή και την πανδημία. Κάποιος έχει πάλι ανοιχτό μικρόφωνο. Είμαι μια σειρά άλλες τέτοιες πλευρές. Να πούμε εδώ ότι η τηλεργασία γενικά, δηλαδή η εργασία του ανθρώπου από απόσταση, εκεί που πραγματοποιείται το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής, είναι σημείο πολιτισμού. Πολιτισμού δηλαδή που επιτρέπει στον εργαζόμενο, χωρίς να καταπονείται ο ίδιος σωματικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, γλιτώνοντας κόπο και κούραση, από ένα σημείο να διαχειρίζεται το αποτέλεσμα της παραγωγής, την ύπαρξη και τη λειτουργία λιμανιών, μια βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση μιας σειράς πραγμάτων κτλ. Από απόσταση. Πότε μετατρέπεται αυτό το πράγμα σε σημείο βαρβαρότητας? Δηλαδή, σε οπισθογύρισμα στην δυνατότητα που έχω σήμερα, μετατρέπεται όταν σε αυτό το σύστημα σου λένε ότι τηλεργασία σημαίνει εργασία από τον προσωπικό σου χώρο, τον οποίο έχεις αντικειμενικά για ξεκούραση, διασκέδαση και άλλες λειτουργίες που πρέπει να έχει ο άνθρωπος κοινωνικά, ότι αυτό σημαίνει ότι εφόσον εργάζεσαι από τον προσωπικό σου χώρο, μπορείς να εργάζεσαι και με πιο ελαστικό ωράριο, με ό,τι αποτέλεσμα έχει αυτό τόσο στο χρόνο εργασίας σου, όσο και στην κοινωνική σου ύπαρξη, στη σχέση με την οικογένειά σου, το αντίθετο φίλο κτλ. Όταν μετατρέπεται σε όχημα, προκειμένου να μειωθούν μια σειρά εργατικά δικαιώματα, όπως ότι δεν αναγνωρίζει ο εργοδότης και δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργατικό ατύχημα, για οτιδήποτε συμβεί εκείνη την περίοδο, εκείνη την που εργάζεσαι, για τη μείωση μισθού και άλλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια σειρά ευχές για τη σημερινή πραγματικότητα για τον άνθρωπο γίνονται πρακτικά κατάρα όταν αξιοποιούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι αυτό το οποίο σήμερα προτείνουμε εμείς και λέμε ότι μπορεί να γίνει, και λέμε ότι μπορεί να γίνει γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί από τους ίδιους εργαζομένους για να μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει αυτά τα οποία παράγει, πρέπει να γίνει από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Προφανώς, το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα ανέδειξε αυτή την προοπτική και ιδιαίτερα μπροστά στην πανδημία μια σειρά ζητήματα που αποδείχθηκε ακόμα πιο τρανά, πώς να το πούμε, και σε εμάς ακόμα στα μάτια μας μπροστά, το ότι χωρίς τους εργαζόμενους πραγματικά γρανάζει, δεν γυρνά, όταν μια σειρά βασικές λειτουργίες της παραγωγής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της καραντίνας, καλύφθηκαν από την εργασία εργαζομένων που, πώς να το πούμε, έβαζαν σε κίνδυνο την υγεία τους για να συμβεί αυτό, και μια σειρά καπιταλιστές είχαν απομονωθεί και συνεχίζουν να απομονώνονται σε πολυτελείς κατοικίες και ούτω καθεξής. Προφανώς δεν περιμέναμε την καραντίνα για να μας το πει αυτό. Γιατί ξέρουμε και από τη δικιά μας πείρα ο καθένας, είτε εργάζεται είτε όχι, ότι οι μεγαλοκαπιταλιστές, τα μονοπόλια, οι πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην παραγωγή, αλλά στην πραγματικά όσο λιγότερο εμπλακούν με αυτήν, τόσο καλύτερα για την ίδια την παραγωγή. Αυτοί λοιπόν που θα υλοποιήσουν αυτήν τη νέα εναλλακτική, που πρέπει να την υλοποιήσουν προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε και να ζήσει και η γενιά μας μια κοινωνία που θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος, είναι η ίδια η εργατική τάξη. Οι εργαζόμενοι νέοι επιστήμονες, οι άνεργοι που είναι σήμερα, γιατί αυτοί είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κοινωνικοποιήσουν τα μέσα παραγωγής, γιατί είναι οι μόνοι που δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους κάποιο τέτοιο μέσο, κάποιο εργοστάσιο, κάποια τράπεζα, κάποιο πλοίο ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι οι μόνοι οι οποίοι ουσιαστικά βρίσκονται στην καρδιά όλης της παραγωγής και άγουν αυτά τα οποία χρειαζόμαστε σήμερα για να ζήσουμε. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Προφανώς, αν καλό θα ήταν αν υπάρχει κάποια ερώτηση, να γίνει για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.
Σύντρο και φίλοι, έχουμε ερωτήσεις. Να γίνουν είτε στο chat, είτε να πάρετε το λόγο του μικρόφωνο σας. Να ρωτήσετε τι θέλετε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο είδους ερώτηση, αν δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει εξής ερώτηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω να κάνω μια ερώτηση. Επειδή είναι λεπτό ζήτημα και αποκρύπτεται τα τελευταία χρόνια. Ναι, φαντάζομαι να αρχίσει. Ας πάρει κάποιος το λόγο που είπε πριν ότι θέλει να ρωτήσει. Εγώ. Ναι. Για τη τηλεργασία με απασχολεί κάτι, δηλαδή γιατί ας πούμε να είναι κακό να δουλεύεις ξέρω εγώ 9 με 5 κοινάς από το σπίτι σου ξέρω εγώ ας πούμε, επειδή το έχω ακούσει σαν αντιπαράθεση παιδάκι. Δηλαδή ότι εντάξει 9 με 5 και μετά κλείνει πολύ στις τέλειες ξέρω. Αυτό έτσι θα ήθελα να ακούσω έτσι, γιατί το λέμε κακό. Ναι. Να τις μαζέψουμε αν είναι και οποιαδήποτε άλλη ερώτηση και να το πούμε όλοι μαζί, αν υπάρχει κάποια σύνδεση με άλλες. Για το δημόσιο χρέος, ποια είναι η ερώτηση, δεν κατάλαβα. Γενικά να πούμε. Νομίζω το παιδί ρώτησε αν υπάρχει στην προσούρα κάτι γενικά σχετικά με αυτό. Α, όχι, δεν υπάρχει, να πούμε κάποια πράγματα. Άλλου είδους ερώτηση για οτιδήποτε γύρω από αυτά ή πράγματα που μπορεί να έχουμε συναντήσει, να συζητάμε με φίλους μας και να θέλουμε να κάπως να συζητήσουμε και μαζί. Η πόλη στη φωτογραφία λέγεται Ταφκένδη. Να σου πω κάτι. Δεν θυμάμαι στο νοσοκομείο. Νομίζω. Δεν ακούγεται κάποιος αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Ένα iPhone εδώ που είναι πιθανό όνομα. Okay, για το ιδιωτικό επίπεδο. Okay, αν δεν υπάρχει άλλη να απαντήσουμε αυτές, Αμίνα. Αν προκύψει κάτι άλλο, πείτε. Απλά να κλείσουν τα μικρόφωνα, αν είναι εύκολο. Ωραία. Για την τηλεργασία, είπα και πριν ότι η τηλεργασία είναι προοδευτική. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι σου δίνει η τεχνολογία σήμερα τη δυνατότητα να μπορείς κάποια πράγματα να τα χειρίζεσαι σαν εργαζόμενος. Ναι, για τα χρηματιστήρια. Οκ, τιμήσαμε. Να τα χειρίζεσαι σαν εργαζόμενος από απόσταση. Και με αυτήν την έννοια να μπορείς να έχεις και μια πιο γενική εικόνα και μια πιο αποτελεσματική παραγωγή, ας το πούμε έτσι, και να είσαι και πιο ξεκούραστος ο ίδιος. Γιατί άμα το σκεφτούμε πρακτικά, μια σειρά εργασίες οι οποίες γινόταν χειρονακτικά τις προηγούμενες δεκαετίες ή τους προηγούμενους αιώνες, αν θέλετε,
αντικαταστάθηκαν από μηχανήματα τα οποία μπορείς πλέον να τα χειρίζεσαι από απόσταση. Τηλεργασία είναι να χειρίζεσαι και το μηχάνημα της NASA στο φεγγάρι. Και αυτό τηλεργασία είναι, αλλά δεν γίνεται από το σπίτι του αυτός που το κάνει. Δηλαδή, πώς να το πούμε διαφορετικά, στη σοσιαλιστική Ελλάδα τα μέτρα για την πανδημία θα περιλάμβαναν τηλεργασία. Από διαμορφωμένους ειδικά χώρους, γι' αυτόν τον λόγο, με τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στον ίδιο χώρο δουλειάς, συγκεντρωμένους με όλα τα μέτρα που μπορούν να πάρθουν προφανώς και κατασκευαστικά, για πολλούς λόγους. Γιατί πρώτον είναι το ζήτημα της εργασίας από τον προσωπικό σου χώρο, που εντάξει, πολλοί από εμάς λόγω και της ηλικίας μπορεί να μην έχουμε τέτοια προσωπική πείρα ή προβλήματα, να μην είμαστε, ας πούμε, πολλές πελές νέες μητέρες και να έχουν τα δυο παιδιά μες στο σπίτι και να προσπαθούν να εργάζονται ή να υπάρχει πρόβλημα στην υποδομή την ίδια του σπιτιού στο να ανταπεξέλθει αυτό το πράγμα ή να μην μπορείς πλέον να δεις τα όρια μεταξύ το πού τελειώνω ρε παιδί μου πλέον από τη δουλειά μου, πού σχολάω και θα πάω να ξεκουραστώ, να δω τα παιδιά μου, να κάνω κάτι δημιουργικό και να νιώσω άνθρωπος και πού θα κάνω το ίδιο μονότονο πράγμα κάθε μέρα για να παίρνω 3,60. Όταν αυτά τα όρια χάνονται μέσα στην καθημερινότητά σου, προκύπτουν και μια σειρά τέτοια προβλήματα για την ανθρώπινη προσωπικότητα. Είτε αν θέλετε να τα πούμε ψυχολογικά, είτε αν θέλετε να τα πούμε ότι μένει στάσιμος ο άνθρωπος. Αλλά στο διατάστατο οικονομικό, το γιατί είναι κακό, πέφτουν μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως ότι δεν υπάρχει ευθύνη της εργοδοσίας πουθενά, σε οτιδήποτε, πώς να το πούμε, είτε ως προς το χώρο, ας πούμε πριν ένα διάστημα, μια εργαζόμενη πέθανε κατά τη διάρκεια της εργασίας στη Θεσσαλονίκη, προκύπτουν σειρά πράγματα, άγχη, ιστορίες κτλ. Και η εργοδοσία δεν μπορεί να λαμβάνει καμία ευθύνη για αυτόν τον θάνατο, γιατί έγινε σε άλλο χώρο από το δικό της. Δουλεύοντας, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πέρα από το οικονομικό δηλαδή ζήτημα, το αξιοποιείται σαν όχημα για το σπάσιμο του ωραρίου. Δηλαδή σου λέει, ρε φίλε, αφού δουλεύεις από το σπίτι, δεν μπορείς να μπεις 5 ώρες τώρα και άλλες 5 το βράδυ. Χρειάζομαι κάτι έγκυρο να πιάσουμε το στόχο για να παραχθεί αυτό. Δεν μπορείς να μπεις άλλες 2 ώρες. Πώς να το πούμε διαφορετικά. Με όλα τα άλλα τα παρελκόμενα γύρω-γύρω. Ότι μια σειρά κλάδοι τέτοιοι δεν έχουν σύμβαση εργασίας, άρα ένα δίκτυο προστασίας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ότι οι ίδιοι καπιταλιστές έχουν βγάλει έρευνες που λένε ότι η αποδοτικότητα μέσω της τηλεργασίας έχει αυξηθεί κατά 80%. Δηλαδή, εκεί που παρήγαγες εσύ 100 από το χώρο δουλειάς, πλέον παράγεις 180. Προφανώς, ο μισθός σου δεν έχει ανέβει άλλο 80%. Καταλαβαίνουμε άρα πώς λειτουργεί αυτό σαν μοχλός για μια σειρά πράγματα. Δεν ξέρω αν απαντήθηκε η ερώτηση. Όχι, έχει απαντήθηκε, εντάξει. Ωραία, κομπλέ. Τώρα, για το δημόσιο χρέος μην πούμε πολλά. Υπάρχουν υλικά. Να κρατήσουμε μόνο, σύντροφοι και φίλοι, το εξής. Ότι, εντάξει, παλιά, δεν ξέρω όσοι θυμούνται και το δείχνει την κρίση του, ουσιαστικά η όλη φιλολογία γύρω από το ζήτημα γιατί έχουμε κρίση ήταν η αναλογία δημόσιου χρέους μπρος ΑΕΠ. Δηλαδή, τι αξία παράγει η χώρα μας και τι χρωστάει, να το πούμε έτσι πρακτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, μια σειρά οπορτουνιστικές δυνάμεις, Ανταρσία κτλ. Ενστερνίστηκαν αυτή την άποψη ότι η κρίση, ένας παράγοντας που μας οδηγεί στην κρίση, είναι ο λόγος δημοσίου χρέους κτλ. Αν θέλετε να μιλήσουμε ουσιαστικά, πρόκειται περί ενός μόνιμου φαινομένου στον καπιταλισμό. Δηλαδή, δεν υπάρχει καπιταλιστικό κράτος αυτή τη στιγμή χωρίς χρέος. Σκεφτείτε ότι το πιο σταθερό κράτος που αναγνωρίζεται στην Ευρώπη είναι η Γερμανία, χρωστάει το 70% του ΑΕΠ σε χρέος. Καθόλου μικρό ποσό, αν σκεφτούμε τι παράγεται στη Γερμανία. Και θεωρείται πολύ σταθερό, γιατί όλα τα κράτη έχουν ξεφύγει πάνω από 100%. Και γιατί θεωρείται σταθερό και είναι μόνιμο φαινόμενο? Γιατί ο ρόλος του κράτους, όπως βλέπουμε και από τη διαχείριση της πανδημίας, είναι να παίρνει από τον λαό, από τη φορολογία, που αυτή τη στιγμή ο λαός της Ελλάδας πληρώνει το 97% των κρατικών εσόδων, ας το πούμε έτσι, για να μιλήσουμε και με νούμερα, και να δίνει στο μεγάλο κεφάλαιο. Είτε άμεσα, όπως δώσαν αυτή την περίοδο στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα διόδια γιατί δεν βγάλαν αρκετά κέρδη επειδή δεν είχε κίνηση στην πανδημία, όπως δώσαν σε μια σειρά άλλους επιχειρηματίες, είτε έμεσα, δηλαδή μειώνοντας τη φορολογία των εφοπλιστών, μια σειρά άλλων κτλ.
Το πρόβλημα ποιο είναι και δημιουργείται πάντα κρατικό χρέος. Το πρόβλημα είναι ότι το να φορολογείς το λαό έχει κάποιο όριο. Δεν μπορείς να τον φορολογήσεις, πώς να το πούμε, να τον αφαιμάξεις τελείως και να ψοφάμε στους δρόμους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι δεν έχει όριο όμως, δεν έχει όριο η ανάγκη του κεφαλαίου για κερδοφορία. Με αυτήν την έννοια το κάθε κράτος δανείζεται, παίρνει τη φορολογία του, κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα ελληνικά μονοπόλια, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα κράτος παγκοσμίως που να μην έχει χρέος. Να κρατήσουμε αυτά, δεν ξέρω αν κάπως απαντήθηκε αυτή η ερώτηση, αλλά υπάρχουν και πράγματα λίγο πιο αναλυτικά που θα μπορούσαμε να πούμε. Τρίτο ζήτημα, ρωτάει κάποια κοπέλα εδώ, τι θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτούς που λένε ότι στην Ευρώπη, π.χ. σε ανεπτυγμένες χώρες, το βιωτικό επίπεδο του κόσμου είναι καλύτερο. Είναι μέσα στην έκδοση ένα κομμάτι, έτσι έγχρωμες διαφάνειες σαν αυτές που δείξαμε τώρα και αντίστοιχα κείμενα, που απαντάμε σε αυτό το πράγμα. Να πούμε μόνο το εξής. Να το πούμε βασικά με τα λόγια του Μάρξ, όπως το έθετε τότε, ότι όσο καλύτερο και να κάνεις το σπίτι σου κάθε χρόνο και να το βελτιώνεις και να κάνεις προσαρμογές κτλ., αν δίπλα του έχει μια έπαυλη και αυτή μεγαλώνει συνεχώς, τότε θα νιώθεις το σπίτι σου σαν καλύβα. Γιατί θα το νιώθεις σαν καλύβα? Γιατί το συγκρίνεις με την έπαυλη. Ας σκεφτούμε μόνο αυτό που λέει η ερώτηση ιδιωτικό επίπεδο. Τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει κατοικία, να έχει μια δουλειά, ένα εισόδημα, να μπορεί να θρέψει την οικογένειά του, να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό, αθλητισμό, στην παιδεία κτλ. Για να τα έχει όλα αυτά ένας άνθρωπος χρειάζεται να γίνει, να παράξει όλη η κοινωνία με τον τρόπο που είπαμε πριν. Άρα εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε το τι παίρνουμε στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στην Αγγλία με το τι παίρνουμε σε άλλες χώρες. Γιατί δεν μπορούμε να το κρίνουμε? Γιατί πρέπει να το συγκρίνουμε αναγκαστικά με την υπόλοιπη κοινωνία, με την έπαυλη, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αντίπαλη τάξη. Δηλαδή δεν συγκρίνεις αυτό το οποίο παίρνεις. Προφανώς είναι βήμα πλέον η νέα γενιά να έχει ένα smartphone σε σχέση με το 1980. Αλλά είναι σωστό να το συγκρίνεις αυτό με το 1980 ή είναι σωστό να το συγκρίνεις αυτό με το τι πλούτος παράγεται σήμερα σε κάθε χώρα και τι ποσοστό αυτού του πλούτου γυρνάει στο λαό της χώρας? Δηλαδή να σου το πούμε διαφορετικά, πιο σκληρά εκμεταλλευόμενοι είναι οι Γερμανοί εργάτες παρά την ανεπτυγμένη οικονομία της Γερμανίας, γιατί παράγουν 10 και παίρνουν 1, παρά οι εργάτες χειρονάκτες στα χωράφια της Ινδίας που παράγουν 2 και παίρνουν μισό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό και είπαμε πριν για το σοσιαλισμό, τι διαφορά θα φέρει ανεξάρτητα το επίπεδο της κάθε χώρας. Δεν ξέρω, απαντήθηκε αυτή η ερώτηση? Ποιος την έκανε, Άρτεμις? Ωραία, κομπλά. Λοιπόν, ποιες είναι οι ουσιαστικές ενέργειες της ΚΝΕ για όλα αυτά που γίνονται σε σούπερ ή άλλες επιχειρήσεις σχετικά με τον COVID και τις καλύψεις των κρουσμάτων όπως και τις αρνήσεις των επιχειρήσεων για τεστ? Εντάξει, είναι μια μεγάλη γκάμα που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε. Υπάρχουν στην εφημερίδα του ΚΚΕ, τον Ριζοσπάστη, μια σειρά παραδείγματα σε σχέση με παρεμβάσεις των κομμουνιστών σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, είτε σε σχέση, είτε μέσω των συνδικάτων τους, είτε του ίδιου κόμματος με περιοτήσεις στη Βουλή κτλ. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πρακτικά, είναι μια σειρά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από το κόμμα και την ΚΝΕ και μετουσιώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε αγώνες, όπως π.χ. το μαθητικού κινήματος το προηγούμενο διάστημα, προκειμένου να πάρθουν όλα τα μέτρα στα σχολεία με συγκεκριμένα αιτήματα, δηλαδή 15 τμήματα, δωρεάν υγειονομικό υλικό, πρόσληψη καθηγητών για να υλοποιηθούν αυτά τα 15 τμήματα, αξιοποίηση άδειων κτηρίων κτλ. Και αντίστοιχες ενέργειες έχουν γίνει στους χώρους δουλειάς που διαθέτουμε προφανώς δυνάμεις
και έχουμε εικόνα και πρόσβαση. Τέτοιες παρεμβάσεις έχουν γίνει και στις βιομηχανίες στην Μπέλα και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν τέτοια οξυμένα κρούσματα. Παρεμβάσεις των σχετικών συνδικάτων στα σούπερ μάρκετ της περιοχής, το καθεξής. Αλλά για να μην πλατιάζουμε, υπάρχει αντίστοιχη αρθρογραφία στο ριζοσπάστη που μπορεί να δώσουμε στη συνέχεια. Και στον οδηγητή τον καινούριο, ιδιαίτερα που εξειδικεύεται στην νεολαία για τα πανεπιστήμια κτλ. Εντάξει, την ερώτηση ποιος ο ρόλος των χρηματιστηρίων στο καπιταλιστικό σύστημα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι λίγο πιο σύνθετη. Οπότε θα πλατιάσουμε πάρα πολύ αν πάμε να την απαντήσουμε. Να πούμε μόνο ότι αν θέλουμε να το θέσουμε λαϊκά, όπου, μάλλον αν θέλουμε να το θέσουμε μια φράση από τον Έγκελς, πρόκειται για ένα μεγάλο ναό τζόγου από τους ίδιους τους καπιταλιστές, όπου τζογάνουν σε μετοχές εταιριών που πιστεύουν θα αναπτυχθούν ή όχι, και εκεί πέρα κρίνονται μια σειρά πράγματα, οι τιμές διαφόρων προϊόντων που μας απασχολούν εμάς άμεσα, ποιο το καθεξής, τα δάνεια, οι τράπεζες και μια σειρά άλλα ζητήματα. Πολλοί σκέφτονται ότι ο σοσιαλισμός δεν θα μπορεί να λειτουργήσει επειδή δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός, ρωτάει κάποιος. Υπάρχει αντεπιχείρημα. Ναι, πρώτον ότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει με το δικό μας κριτήριο γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περίοδες της πανδημίας και οι έρευνες που γίνονται για το εμβόλιο, που επίσης υπάρχουν μέσα στην έκδοση. Δηλαδή ότι δεκάδες έρευνες υπάρχουν αυτή τη στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη από φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες όχι μόνο δεν συνεργάζονται λόγω του μεταξύ τους ανταγωνισμού, αλλά αποκρύπτουν και πληροφορίες και βήματα που έχει μετρήσει κάθε μία στην έρευνά της, προκειμένου να καρποθεί αποκλειστικά το πιο κέρδος από το ενδεχόμενο εμβόλιο. Υπάρχει ο ανταγωνισμός της κερδοφορίας, όπου σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016 γράφτηκε ότι δεν συμφέρει να αρχίσουμε έρευνες για εμβόλιο έναντι των ιών SARS, γιατί δεν δίνεται καμία εγγύηση στις φαρμακευτικές της Ευρώπης ότι θα γίνει πανδημία και ότι θα απολυθούν τα εμβόλια τους. Και υπάρχουν και μια σειρά άλλα παραδείγματα που βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί μεν σε αρκετές περιπτώσεις και είναι αντικειμενικό να αυξάνει την τεχνολογία για να αυξηθεί παραγωγικότητα, για να αυξηθεί κερδοφορία, αλλά σε πάμπολες ακόμα περιπτώσεις βάζει εμπόδιο στο να αναπτυχθεί αυτή για τον άνθρωπο. Πόσο μάλλον να αξιοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών μας και όχι για τα κέρδη τα δικά τους. Στο σοσιαλισμό απ' την άλλη, αρκεί να σκεφτούμε το πώς εμείς σήμερα, σαν νέοι εργαζόμενοι, θα συμπεριφερόμασταν άμα πηγαίναμε αύριο στη δουλειά μας. Γνωρίζαμε ότι παίρνοντας το πτυχίο, επειδή βλέπω και πολλούς φοιτητές, θα ξέραμε την επόμενη μέρα σε ποια πόλη, σε ποια επιχείρηση και πού ακριβώς θα δουλέψουμε. Θα ξέραμε την επόμενη μέρα ότι θα μπορούμε να έχουμε ένα σπίτι πάνω από το κεφάλι μας και να ζήσουμε αυτό το οποίο θέλει να ζήσει και ονειρεύεται ο καθένας. Θα ξέραμε ότι θα έχουμε έναν μισθό συγκεκριμένο και θα καλύπτονται μια σειρά ανάγκες μας από την πρώτη μέρα εργασίας και αποφύτησης. Σκεφτείτε δηλαδή τον εαυτό σας, πώς θα συμπεριφερόσασταν απέναντι σε μια τέτοια κοινωνία που σας εξασφαλίζει αυτά, και πώς συμπεριφέρεται σήμερα ένας νέος εργαζόμενος, ο οποίος κατά κύριο λόγο δεν εργάζεται σε αυτό που έχει σπουδάσει, κάνει ένα μονότονο πράγμα το οποίο αμείβεται μάλιστα πολύ χαμηλά, και οποιαδήποτε πρόταση κάνει στο αφεντικό του για να γίνει πιο ασφαλής η εργασία, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, για να είναι πιο ξεκούραστος αυτός, δεν υιοθετείται αν δεν συμφέρει, αν θέλει έξτρα έξοδο. Με λίγα λόγια, το ότι ο σοσιαλισμός εξασφαλίζει άνοδο της παραγωγικότητας έχει αποδειχθεί και ιστορικά, αλλά χωρίς να μιλήσουμε για τους δείκτες της βιομηχανίας στη Σοβιετική Ένωση, ας σκεφτούμε και σε αυτά τα παιδιά τα οποία μιλάμε, αλλά και εμάς τους ίδιους μας σε αυτούς, πώς συμπεριφερόμαστε σήμερα, να το πούμε έτσι, με τι όρεξη ανταποδίδουμε αυτό το οποίο παίρνουμε, και πώς η εργατική τάξη σε μια κοινωνία απελευθερωμένη από την καταπίεση και την εκμετάλλευση, βλέποντας αυτό το οποίο δουλεύει, γυρνάει στην ίδια, μπορεί να χτίσει ένα νέο κόσμο. Δεν ξέρω αν καλύφθηκε η ερώτηση.
Νομίζω είπαμε και αρκετά πράγματα για το πώς καινοτομίες και πράγματα τα οποία έχουν εφευρεθεί από νέους επιστήμονες δεν αξιοποιούνται σήμερα όπως το φαντάζονταν αυτοί οι επιστήμονες θα αξιοποιηθούν ή αν θέλετε όπως θα μπορούσαν. Ηθικά είτε πολιτικά, ας το πούμε. Μπορείτε να αναλύσετε λίγο το καινούργιο νομοσχέδιο που πάει να περάσει η κυβέρνηση για τα εργατικά. Δηλαδή, τι αλλαγές θα γίνουν με απλά λόγια για να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, οι πάλι άρθρα στο ριζοσπάστη μπορεί να προωθηθεί από κάποιον αν το βρει. Ναι, εντάξει, προβλέπονται μια σειρά αλλαγές. Ξεχωρίζουμε στις ήδη υπάρχουσες. Ξεχωρίζουμε την απελευθέρωση του ωραρίου στο δεκάωρο. Μου τι σημαίνει αυτό εμβληματικό για μας. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες δηλώσεις αυτών οικονομολόγων του 1950 και 60 που λέγανε τότε ότι ο άνθρωπος το 2020 θα δουλεύει μόνο 3 ώρες την μέρα, βασιζόμενοι ότι η τεχνολογία θα αναπτύσσεται και για να παραχθούν αυτά που έχουμε ανάγκη θα μπορούμε να εργαζόμαστε λιγότερο. Και φτάνουμε σε μια περίοδο το 2020 που περνούνται νομοσχέδια που θα δουλεύεις 10 ώρες την ημέρα. Άρα το πρώτο πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η ανθρωπότητα το 19ο αιώνα που άρχισε να διεκδικεί το 8ωρο πέρασε 100 χρόνια μετά στο 10ωρο στις ήδη υπάρχουσες αλλαγές, ξαναλέμε. Γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είχε ψηφίσει στους ξενοδοχοϋπαλλήλους ότι μπορούν να εργάζονται 7 ώρες την εβδομάδα ανεξαρτήτου ωραρίου και το καθεξής. Και αυτή τη στιγμή έρχεται να γενικευτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το σπάσιμο του ωραρίου και οι μεγαλύτερες... Α, κάποιος πρόθεσε το λίγο, ωραία. Λεπτομέρειες δηλαδή μπορούν να βρεθούν και εκεί. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε γιατί παίρνουν τώρα αυτό το μέτρο. Το παίρνουν τώρα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι όροι της ανάπτυξης. Μπείτε λίγο, ας πούμε, στη θέση ενός καπιταλιστή από τη Γερμανία, την Αμερική, που μας έχουν πάρει τα αυτιά ότι πρέπει να διεκδικήσουμε, να προσελκύσουμε επενδύσεις σε αναπτυξιακά πλαίσια, που λένε ότι δεν θα μας εμποδίσει η πανδημία να πάρουμε τα όποια μέτρα προκειμένου να υπάρξει αναπτυξιακό κλίμα. Ποια μέτρα είναι αυτά? Δηλαδή, άμα ήσασταν εσείς καπιταλιστής και θέλατε να επενδύσετε 100 δις στην Ελλάδα, τι θα βλέπατε πρώτοι? Δεν θα βλέπατε τι μισθούς θα δίνω? Δηλαδή, πόσα έξοδα θα έχω στο να ασφαλίζω τον άλλον, στο να πληρώνω τον άλλον, στο να δουλεύει ο άλλος για μένα, πόσο ευέλικτος είναι ο άλλος, πόσο πιο γρήγορα μπορεί να μάθει πράγματα που θέλω εγώ, αν θα υπάρχουν απεργίες εκεί που θα κάνω την επένδυσή μου, που θα με πρίζουν και θα διεκδικούν πράγματα, ή αν θα είναι όλα με λιγάλα. Νομίζω ότι με αυτό το σκεπτικό, αν μπούμε και λίγο στη θέση, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί μια σειρά νομοσχέδια, είτε για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, είτε για το δεκάωρο κτλ., περνούνται τώρα αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση. Ναι, ας πούμε αυτή την τελευταία ερώτηση, απαγορεύτηκαν. Πρακτικά μπήκανε, ναι, πρακτικά απαγορεύτηκαν. Οι απεργίες έτσι κι αλλιώς 9 στις 10 βγαίνανε παράνομες, που γινόταν όλα τα τελευταία χρόνια. Περάστηκε το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι χρειάζεται 50% συν 1 ψήφους προκειμένου να, να κηρυχθεί μια απεργία. Και καπάκι σε αυτό πέρασαν μια σειρά νομοσχέδια, και αυτό για τις διαδηλώσεις και αυτό για τη συνδικαλιστική δράση, το οποίο πρακτικά βάζει μια σειρά εμπόδια. Τέτοια εμπόδια είναι η χρονική διάρκεια την οποία θα ενημερώσεις πριν, που ουσιαστικά αφοπλίζει το εργατικό κίνημα από το να αντιδράσει σε κάτι. Γίνεται αύριο, ας πούμε, παθαίνεις κάτι εσύ στη δουλειά σου και χρειάζεται άμεση απάντηση, δεν μπορείς ή κρίνεις παράνομος. Η παρακόλληση κοινωνικής, ας πούμε, της κυκλοφορίας και του, πώς το λένε, της καθημερινότητας, θεωρείται παράνομο και μια σειρά άλλα πράγματα. Αυτά νομίζω. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι η έκδοση διακινείται για την οικονομική ενίσχυση, για την οικονομική εξόρυξη που έχει προκηρύξει η Κεντρική Επιτροπή, και θα ήταν μια ευκαιρία και με αφορμή τις ημέρες της καραντίνας να την προμηθευτείτε προκειμένου να την μελετήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ σε όλους.